Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε μία ακόμη εκπομπή του Χτίζοντας Αξίες. Το θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε σήμερα είναι πώς κανείς μπορεί να φροντίσει τον κήπο του, και ειδικά τώρα που ήρθε το καλοκαίρι και όλοι θα πάνε για διακοπές αφήνοντας τον κήπο πίσω. Κοντά στο στούντιο, όπως πάντα, είναι ο Μάνος Οκρανίδης, ο πολιτικός μηχανικός της εκπομπής, και βεβαίως ο σημερινός μας καλεσμένος είναι ο κύριος Γιώργος Κατσανάκης, είναι υπεύθυνος πωλήσεων στην Χουσκβάρνα Ελλάς, τεχνολόγος και γεωπόνος. Καλό απόγευμα και σε εσάς. Καλησπέρα. Νομίζω είστε το κατάλληλο άτομο για να μας διαφωτίσετε αναφορικά με το τι θα πρέπει να κάνουμε με τον κήπο μας, πώς θα πρέπει να τον φροντίζουμε, και βεβαίως να μας δώσετε κάποιες χρήσιμες συμβουλές για το πώς θα αποτρέψουμε το να ξεραθούν τα φυτά μας ενώ εμείς βρισκόμαστε στις διακοπές. Πρώτα όμως να μας πει και λίγο για την αγορά, γιατί έχει σημασία. Γιατί παρόλο που ξέρουμε πώς πάει η γενική αγορά, να δούμε πώς πάει και αυτή η αγορά. Mm-hmm. Έτσι, γιατί είναι μια περιφερειακή αγορά της οικοδομής. Του σπιτιού γενικότερα. Ο κήπος, ναι. Ένα κομμάτι κι αυτός, ναι. Διώσω ένα σχόλιο γι' αυτό και μετά να μας πείτε τα ειδικά. Η αγορά για μας δεν ακολουθεί ευτυχώς τα βήματα της υπόλοιπης αγοράς. Έχει στραφεί ο κόσμος πλέον πολύ δυνατά στον κήπο. Όλοι έχουν αισθανθεί την ανάγκη να πιάσουν στα χέρια τους τη φύση, δηλαδή να ασχοληθούν με τα φυτά, να καλλιεργήσουν, να φτιάξουν τα δικά τους λουλούδια, να φτιάξουν τα δικά τους λαχανικά, τις δικές τους ντομάτες. Και για να είναι και η ψυχολογία, έτσι, και ανανέωση. Κυρίως για την ψυχολογία τους. Η φύση βοηθάει στο να μπορέσουμε να νιώσουμε την ανανέωση, τη συνέχεια στη ζωή, ότι όλα μπορεί να κάποια στιγμή να πεθαίνουν, αλλά υπάρχει η αναγέννηση. Είναι αγχολητικό, δηλαδή. Είναι αγχολητικό και βοηθάει πάρα πολύ τον κόσμο, ναι. Mm-hmm. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι όλο και περισσότεροι ασχολούνται με αυτό το χόμπι. Είναι ένα χόμπι ευχάριστο, δημιουργικό. Και προσιτό, έτσι, γιατί μπορεί να γίνει και ακόμα σε μια βεράντα, ένα μπαλκόνι. Ναι, πραγματικά δεν χρειάζεται να έχεις εξειδικευμένες εγκαταστάσεις ή μεγάλους χώρους και όλα αυτά. Αρκεί να θέλεις να ασχοληθείς. Μπορείς να ξεκινήσεις με ένα μικρό γλαστράκι και να το έχεις και να το περιποιείσαι και να έχεις αποκτήσει την επαφή σου με τα φυτά. Είτε να έχεις ένα πολύ μεγάλο κήπο που εκεί πέρα να μιλάμε για σύνθετες καταστάσεις, με λαχανόκηπο, με τμήμα γκαζόν, με πεδότοπο, με οπορώνα. Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρο που λέμε. Σωστά. Πριν πάμε να δούμε πιο αναλυτικά πώς έχει επηρεαστεί η δική σας εταιρεία από την οικονομική κρίση, πώς διαμορφώνεται το τοπίο σε εσάς, θα ήθελα να μας πείτε δύο λόγια για την εταιρεία. Για όσους δεν γνωρίζουν, ποια είναι η Χουσκβάρνα Ελλάς και βεβαίως η Γκαρντένα, η οποία ανήκει σε αυτόν τον όμιλο. Ωραία. Η Χουσκβάρνα Ελλάς είναι υποκατάστημα του Χουσκβάρνα Group στην Ελλάδα. Το Χουσκβάρνα Group είναι στη Σουηδία. Έχει τα υποκαταστήματά του σε όλο τον κόσμο. Είμαστε κι εμείς ένα από αυτά. Mm-hmm. Σαν δικαίωμα έχουμε να εμπορευόμαστε και να κάνουμε τη διανομή των brand names της Gardena, της McCulloch και της Flymo. Παρομοίου αντικειμένου. Η Gardena είναι περισσότερο με εργαλεία, χυρός, ηλεκτρικά συστήματα ποτίσματος, όπως λέγεται, για το watering, δηλαδή για το τμήμα, για το πότισμα, που περιλαμβάνει βέβαια πάρα πολλά σαν όρος. Απευθύνεστε σε όλους, όχι μόνο σε επαγγελματίες του χώρου. Κυρίως απευθυνόμαστε στους ερασιτέχνες, δηλαδή στον καθημερινό χρήστη, στον απλό χρήστη με τον Gardena. Βέβαια, τα εξαρτήματά μας χρησιμοποιούνται και από επαγγελματίες, γιατί υπάρχουν λύσεις για οτιδήποτε μπορεί, για οποιαδήποτε δουλειά θέλεις να κάνεις. Υπάρχουν λύσεις στην Gardena και πολλοί προσαρμόζουν τα Gardena και σε επαγγελματική χρήση. Mm-hmm. Λοιπόν, η McCulloch είναι με μηχανήματα, βενζινοκίνητα που ξεκινάμε με χλωκοπτικές μηχανές, με σκαπτικά, θαμνοκοπτικά, λισοπρίωνα, όλο το κομμάτι αυτό, δηλαδή πώς μηχανικά να κάνεις περιποίηση, καλλιέργεια. Και η Flymo είναι πάλι εταιρεία του ομίλου Χουσκβάρνα, που έχει ηλεκτρικά εργαλεία. Μπορδουροψάλιδα, χλωκοπτικές μηχανές, τριμμυράκια. Όλα αυτά διεθνώς. Όλα αυτά διεθνώς, ναι. Η θέση της χώρας πώς είναι σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες, αυτή τη στιγμή μιλάμε. Είμαστε σε καλό επίπεδο, δηλαδή υπάρχει ένα ενδιαφέρον αντίστοιχο, ή σε άλλες χώρες είναι πιο μεγάλο. Και επίπεδο γνώσης για το πώς να προωθήσουμε τον κήπο. Τηρουμένων των αναλογιών, όσον αφορά τη χώρα στις πωλήσεις, είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο. Ανακάτοικο δηλαδή, να πούμε. Ναι, γιατί έτσι συγκρίνεται, γιατί δεν μπορεί να συγκρίνει τώρα τη Γαλλία, τη Γερμανία των 80 εκατομμυρίων και να πει: Α, είναι άλλο το μέγεθος. Χίλια κομμάτια και εδώ πέρα πουλούνται 10, άρα εμείς δεν είμαστε καλά. Ναι. Αναλογικά είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο. Βέβαια, έχουμε δυνατότητες βελτίωσης πάρα πολλές.
Τώρα... Δραστηριοποιήστε σε όλη την Ελλάδα. Ναι, έχουμε αντιπροσώπους σε όλη την Ελλάδα. Εμείς κάνουμε τις συνεργασίες με τα καταστήματα, που τα προμηθεύουμε και έχουμε σε όλη την Ελλάδα συνεργάτες. Ως προς τα οικονομικά αποτελέσματα, αυτό το οποίο αναφερόμουν προηγουμένως, πώς έχει επηρεάσει η κρίση την συγκεκριμένη εταιρεία, την Gardena, πώς βλέπετε τα πράγματα να διαμορφώνονται για το 2012 και μέχρι στιγμής ποια είναι η εικόνα που έχει καταγραφεί? Έχει σημειωθεί αύξηση στην ζήτηση των προϊόντων, έχουμε κάποια πτώση? Υπάρχει μια σχετική μείωση, αλλά πάλι πώς θα πρέπει να το συγκρίνουμε? Επειδή όλο και περισσότερος κόσμος ασχολείται, σε πάρα πολλά είδη έχει αυξηθεί η κατανάλωση. Mm-hmm. Σε κάποια άλλα έχει μειωθεί. Μπορεί να είναι το κόστος βέβαια και διαφορετικό. Ναι, σαν συνολικό αποτέλεσμα είμαστε πολύ κοντά στα περσινά επίπεδα. Mm-hmm. Και είμαστε αισιόδοξοι γι' αυτό, ότι θα πάμε καλά. Τα προϊόντα είναι αυτά που βλέπουμε, είναι κάποια από αυτά που βλέπουμε. Είναι κάποια από αυτά που βλέπουμε, ναι. Και να περάσουμε επί τη ευκαιρία και στο πιο βασικό κομμάτι. Ποια είναι τα κατάλληλα, τα βασικά μάλλον εργαλεία που χρειάζεται κανείς να έχει στη διάθεσή του προκειμένου να φροντίσει τον κήπο του? Τα πολύ βασικά που πρέπει να έχει κάποιος, είτε έχει κήπο, είτε έχει μπαλκόνι, είτε αυτό, είναι σίγουρα ένα πιστολάκι, ένα λάστιχο, ένα πιστολάκι να μπορεί να ποτίζει τα φυτά του, ένα κλαδευτήρι να μπορεί να τα περιποιείται, ένα σκαλιστήρι, ένα φτιαράκι για να μπορεί να περιποιείται και το χώμα, για να κάνει τις διάφορες εργασίες του, μεταφυτεύσεις, καλλιεργητική, εξαερισμό του εδάφους, καταστροφή των ζυζανίων και όλα αυτά. Ένα ψεκαστηράκι. Όπως για παράδειγμα αυτό που κρατάτε. Ναι, να ψεκάζει όταν χρειάζεται, είτε με λίπασμα, είτε με κάποιο φάρμακο, αν υπάρχει κάποιος εχθρός ή κάποια ασθένεια. Αυτά είναι τα πολύ βασικά. Μετά, όσο ανεβαίνουν οι ανάγκες ή τα μεγέθη, πάμε και σε άλλες λύσεις. Κάποιος θα μπορεί να χρειαστεί κλωκοπτική μηχανή, θανοκοπτικό, ανάλογα. Φαντάζομαι είναι κάτι που μπορεί να κάνει κάποιος μόνος του. Δεν χρειάζεται να έχει πάντα ένα ειδικό ή πρέπει να έχει ένα ειδικό κυπουρό, ας πούμε. Μετά από ένα μέγεθος, φαντάζομαι πρέπει να έχει και ένα κυπουρό. Βέβαια. Άρα, είναι θέμα χρόνου. Είναι θέμα χρόνου. Αν μπορείς να τα προλάβεις όλα. Αλλά αν το έχεις σαν χόμπι, τότε σίγουρα ασχολείσαι μόνος. Και εκεί είμαστε και προσανατολισμένοι ότι δίνουμε στον απλό χρήστη, στον το μη εξειδικευμένο χρήστη, το κατάλληλο εργαλείο ώστε να κάνει τη δουλειά του πολύ εύκολα. Γιατί όταν δεν έχεις την τεχνική του επαγγελματία, δυσκολεύεσαι. Ειδικά στην αρχή. Οπότε η Gardena έχει προσανατολίσει το design της, το σχεδιασμό της, τη φιλοσοφία της, έτσι ώστε εγώ που δεν έχω ξαναπιάσει ένα σκαλιστήρι που λέω στα χέρια μου, να μπορέσω να το πιάσω σωστά και να το τραβήξω με την απαιτούμενη δύναμη και μου δίνει τους κατάλληλους μοχλούς. Ή το κλαδευτήρι θα φωλιάσει το χέρι μου, έτσι ώστε να μπορέσω να κάνω εύκολα τη δουλειά μου. Άρα δίνετε και συμβουλές. Πώς να. Για κάποιον που έρχεται στο κατάστημά σας και δεν γνωρίζει, όπως λέτε, είναι ερασιτέχνης. Συμβουλές, ναι, μπορούμε να δώσουμε. Εντάξει, εμείς δεν κάνουμε λιανική πώληση. Τα καταστήματα όλα αυτά ξέρουν να δώσουν, που συνεργαζόμαστε, ξέρουν να δώσουν τις πληροφορίες αυτές. Θέλω να πω ότι αν κάποιος δεν έχει ιδέα για το πώς θα πρέπει να φροντίσει ένα κήπο ή δημιουργεί τώρα ένα κήπο. Φαντάζομαι ότι δηλαδή είναι και χρηστικά τα εργαλεία, αυτό λέτε. Έτσι δεν είναι? Από μόνο συμβουλές. Δηλαδή είναι... Χρηστικά, ναι. Έχουμε φυλάδια καταναλωτών όπου μπορεί ο καθένας να πάρει και να διαβάσει. Υπάρχουν συμβουλές στο ίντερνετ, στο site. Α, έχετε και το site στο ίντερνετ. Εννοείται. Όπου εννοείται πια. Βέβαια. Όπου εκεί μπορεί κάποιος να δει και συμβουλές. Ναι, βλέπει συμβουλές, πληροφορίες για το κάθε τι. Μπορεί να κάνει και αναζήτηση ανάλογα με την εργασία που θέλει να κάνει. Τι εργαλείο του μπορεί. Παραγγελίες μπορεί να κάνει online. Έχετε τη δυνατότητα? Όχι, μόνο εμείς, επειδή δεν κάνουμε λιανική πώληση καθόλου. Στα καταστήματα μπορεί να βρει ό,τι θέλει. Υπάρχουν και ιντερνετικά καταστήματα, e-shop κτλ. Οι πολλοί συνεργάτες μας μπορούν να κάνουν και ηλεκτρονικό εμπόριο. Και είναι ένας αρκετά διαδεδομένος τρόπος πλέον το ηλεκτρονικό εμπόριο. Μάλιστα. Πάμε επίσης να επιστρέψουμε στα πρακτικά ζητήματα. Πώς μπορεί, αυτό που είπα και στην αρχή της εκπομπής, να συντηρηθεί ένας κήπος κατά τη διάρκεια των διακοπών? Φεύγει κάποιος τουλάχιστον για 2 εβδομάδες. Και έχει το άγχος ότι θα πρέπει να βρει κάποιον αντικαταστάτη για να του ποτίσει τον κήπο, που είναι επίσης δύσκολο. Το παλιό σύστημα λοιπόν ήταν, γιατί το πότισμα είναι μια πολύ βασική συντήρηση του κήπου, έτσι, όταν ειδικά το καλοκαίρι τον αφήσεις απόδιστο, είτε τον μπαλκόνι σου είτε τον κήπο σου. Ή την ταράτσα σου. Πλέον. Ναι, πλέον. Δεν θα βρεις τίποτα όταν γυρίσεις μετά από 10 μέρες, γιατί οι θερμοκρασίες είναι πολύ ψηλές, οι ανάγκες είναι πολύ μεγάλες, θα ξεραθούν όλα. Το παλιό σύστημα ήταν φώναζε στο γείτονα, τώρα αυτό εκεί είναι η νέα τεχνολογία, ότι έχουν βρεθεί οι προγραμματιστές αυτόματου ποτίσματος, όπου φτιάχνεις ένα κύκλωμα να πηγαίνει το νερό από τη βρύση σου σε όλα τα φυτά σου και να πηγαίνει ατομικά το νερό σε κάθε φυτό και το κάνεις αυτόματο χρησιμοποιώντας ένα προγραμματιστή, είτε αυτό. Αυτό το μηχάνημα, έτσι. Είτε αυτό, ναι.
είναι μέσα στα. Άλλη δυναμικότητα είναι αυτά. Που... Ναι. Υπάρχει διαφορά στι δυνατότητε πόσο πιο ευέλικτο μπορεί. Και αυτά είναι τα πιο διαδεδομένα, κύριε Κατσανάκη, ναι. Μας δείχνετε αυτή τη στιγμή. Για να φτιάξει αυτό το δίκτυο, χρειάζεσαι κάποιον ειδικό ή μπορεί να με μια απλή βοήθεια να το κάνει. Με... Μπορεί να την εγκατάσταση να την κάνει κάποιο ειδικό, μπορεί να την, την κάνει κάποιο και μόνο του. Υπάρχουν τα εξαρτήματα, όλα αυτά που περιέγραψα έτσι συνοπτικά, ναι, ναι, δηλαδή οι σωλήνες, οι σύνδεσμοι, τα ακροφύσια, οι σταλάκτες, οι ενώσεις. Και κάποιες οδηγίες, φαντάζομαι. Και κάποιες οδηγίες βασικές. Βασικές οδηγίες, γιατί δεν μπορούμε να πάμε εξειδικευμένα, δηλαδή το κάθε μπαλκόνι, κάθε κήπος είναι διαφορετικός. Άρα πάμε και εμείς λέμε τη φιλοσοφία, πώς μπορείς να το κάνεις, και εσύ από εκεί πέρα το εφαρμόζεις στη δική σου περίπτωση. Και όλα τα εξαρτήματα είναι πάλι να μπορέσετε να το κάνετε κι εσείς, που θα το κάνετε σήμερα και δεν ξανασχοληθείτε να το ξανακάνετε ποτέ αυτό το κύκλωμα, να το ξαναφτιάξετε. Παρά μόνο όταν θα αλλάξουν οι ανάγκες του σπιτιού σας, προσθέσετε φυτά ή κάνετε κάτι άλλο. Και πώς είμαστε σίγουροι ότι εξασφαλίζεται η σωστή διαχείριση του νερού? Γιατί μηχανήματα είναι. Μπορεί κάποιος να θεωρήσει ότι. Είναι πάρα πολύ αξιόπιστα, γιατί αυτό ακριβώς. Ρυθμίζουν δηλαδή. Εμπιστεύεται ο κόσμος ότι παίρνοντας το. Ένα γαρδένα μηχάνημα αυτόματου ποτίσματος εξασφαλίζει αυτό ακριβώς, ότι και θα εκτελεί το πρόγραμμά του που του έχουμε πει εμείς, που του λέμε κάνε πότισέ μου σε παρακαλώ πολύ 3 λεπτά κάθε μέρα, στις 8 η ώρα το πρωί ας πούμε, και ότι δεν θα μείνει ανοιχτό. Δηλαδή να πλημμυρίσει πολύ βασικό και θα τρέχουν λογαριασμοί από ένα σημείο. Ναι, και μπορεί να έχει και άλλες επιπτώσεις. Πέρα από το λογαριασμό, να σου πει το νερό στο σπίτι, να σπίτι, υγρασίες, όλα αυτά τα θέματα είναι γνωστά, τα έχουμε αντιμετωπίσει πολλές φορές. Εδώ κανείς δεν μπορεί να πληρώσει τους τρέχοντες λογαριασμούς. Νομίζω ότι αν του έρθει ένα τέτοιο λογαριασμό. Πάντως φαίνεται ότι αυτή είναι και μια λύση, Μαρία, ότι πλέον επειδή κάποιοι θα πάνε διακοπές 2 εβδομάδες, σε υπόλοιπες εβδομάδες. Τυχεροί. Θα είναι μπορεί στο σπίτι, στο χωριό, σε ένα δεύτερο σπίτι που έχουν. Είναι πολύ φυσιολογικό. Και εκεί... γενικότερα και διακοπές να μην και πάνε. Το να έχεις έναν ρυθμιστή που να ποτίζει και μπορεί να μην χρειάζεται να είσαι παρόν. Αυτό το βλέπεις δευτερευόντως, γιατί στην Ελλάδα οι περισσότεροι φτιάχνουν με το αυτόματο πότισμα 3 μέρες, 2 μέρες, 1 μέρα, 5 ώρες πριν φύγουμε για διακοπές. Λοιπόν, αλλά αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο πλεονέκτημα που το βλέπεις στο χρόνο όταν έχεις ένα σύστημα αυτόματο ποτίσματος, ότι αυτό το τακτικό πότισμα χαρίζει στα φυτά μια ομοιόμορφη και υγιή ανάπτυξη. Κάτι που όταν λέμε δεν είναι και τίποτα, θα βγω εγώ στον μπαλκόνι και θα ποτίσω στον κήπο. Σήμερα μπορεί να αρρωστήσω, σήμερα μπορεί να βαριέμαι. Να βαριέμαι. Ναι, οτιδήποτε. Να μην έχω χρόνο. Να δουλεύω. Να δουλεύω. Πρέπει να δουλεύω όλοι 10 και 12 ώρες. Και αυτό φυσικά. Άρα να γυρίσει πολύ. Το βράδυ. Πώ να βγω βραδιάτικα. Εντάξει, άστο. Ενώ το κύκλωμά μας και το μηχάνημά μας θα δουλεύει, τα φυτά μας θα προχωράνε κανονικά. Περίπου το κόστος σε αυτά πόσο. Πού κυμαίνεται? Ξεκινάνε σαν μηχανισμοί από 50 ευρώ περίπου, μέχρι η πιο καλή λύση είναι στα 140 ευρώ ο μηχανισμός, αλλά από εκεί πέρα τα υλικά, το κόστος είναι μικρότερο φυσικά και εξαρτάται από το μέγεθος και την ποσότητα των φυτών. Φαντάζομαι ότι για τη συντήρηση ενός κήπου είναι ένα εφάπαξ κόστος, έτσι, για να πάρεις τα βασικά εργαλεία, να δημιουργήσεις τη συντήρηση. Μετά δεν έχεις τις κόστος συντήρησης, θα είναι μικρό. Δεν υπάρχει κόστος συντήρησης. Είναι το σαν συντήρηση, θεωρείστε την μπαταρία που θα πρέπει να την αλλάζεις κάθε 2 χρόνια. Προφανώς. Αυτό. Η διάρκεια ζωής της, περίπου τόση, δηλαδή η κατανάλωσή της, είναι για 2 χρόνια. Και αν πάρεις το ηλιακό μοντέλο που φορτίζει την μπαταρία με τον ήλιο, δεν ασχολείσαι ούτε και με αυτό. Ούτε και με αυτό. Να το αλλάξουμε. Ναι. Θα περάσουμε στο σημείο αυτό, κύριε Κατσανάκη, σε διαφημίσεις. Και πριν σας αποδεσμεύσουμε, να δώσουμε κάποιες χρηστικές συμβουλές σε όσους μας παρακολουθούν. Εμείς, λοιπόν, βάζουμε στο σημείο αυτό μία άνω τελεία. Περνάμε στο πρώτο διαφημιστικό μας διάλειμμα και σε πολύ λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας.